έρχονται στη ζωή και στην ατομική και στην κοινωνική ορισμένες στιγμές που πρέπει κανείς να πει ή το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις που η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι Λίβανος και Σμύρνα προσφορά στην εξουσία των κρατών. Ιανουαρίου του 1968. Δίδασκα τότε στο μεγάλο αμφιθέατρο του Χινίου, κατάμεστο από 800 περίπου φοιτητές, όχι μόνο φοιτητές νομικής, αλλά και φοιτητές άλλων σχολών. Τελείωσα εκείνο το μαθημά μου με τις εξής φράσεις, τις οποίες θα ήθελα να σας τις διαβάσω. Και αλίγιστος απέναντι στους καταναγκαστικούς και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς των κρατούντων.
συμφέρει να έχει παθητικούς και πολιτικά διάφορους πολίτες. Σας πει ότι δεν είστε φρόνιμοι και νομοταγείς, αποδείξτε της ότι καλός πολίτης είναι μόνον ο ελεύθερος πολίτης. Συνέχισα στις σημερινές δύσκολες για την πατρίδα μας και το λαό μας περιστάσεις τα λόγια του ποιητή και θέλω με αυτά να σας αποχαιρετήσω. Φόβου αισθάνονται ζυγών ουλίας εσένας. If my skin's fresh and healthy looking, I guess it's because I've gotten down to basics. You know, fresh air, sunshine, healthy food, and lots of soap and water. Which the kids aren't too crazy about. Thank you.
οποίος αδιαφορεί για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του δεν είναι φιλήσυχος, αλλά άχρηστος, αχρίος πολίτης, όπως φέρεται να λέει ο Περικλής στον επιτάφιο του Φουκυρίου. Μεγάλη μου τιμή ότι αυτό το τελευταίο μου μάθημα ήταν η πρώτη μαζική αντιδικτατορική εκδήλωση. Πρέπει να προσθέσω ότι την ίδια μέρα και χωρίς καμιά προσυνεννόηση μεταξύ μας, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος της φιλοσοφικής σχολής μίλησε ανοιχτά και θαραλέα κατά της χούντας. We'll be right back.
Την επομένη το πρωί, η Χούντα μας έδεσε και τους δύο υποκατοίκων περιορισμό. Thank you.